Κυρία Τηρή μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Λοιπόν, όπως έχετε πει και όπως έχουμε και ακούσει από τον κόσμο, κάποιες και άσχημες καιρικές συνθήκες επικρατούν σε ολόκληρη την Κύπρο. Η αστυνομία βρίσκεται επίποδος από το πρωί για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς το κοινό. Αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές περιοχές, τα ορεινά και η μειωρινά, εξακολουθεί να χιονίζει. Ήδη έχουμε ένα μεγάλο αριθμό χωριών τα οποία είναι αποκλεισμένα. Αυτά είναι ο Πάνω Αμίαντος, ο Αγίος Δημήτριος, ο Παλιόμηλος, η Λεμίθου, οι Τρεις Έλιες, Καμινάρια, Σπήλια, Κουρδάλι, Κάμπος, Μιλικούρι, Τσακί, Στραδού, Φαρμακάς, Παλεχώρη, Άλωνα, Πολύστιμο, Ασκάς, Φτερικούδια, Πλίκη, Λαγουδερά, Αγία Ειρήνη, ο Πεδουλάς, ο Μουδουλάς, ο Οίκος, η Γερακές και ο Πρόδρομος. Τι γίνεται με αυτά τα χωριά, κυρία Τηρή μου, που γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να ανοίξουν οδικές αρτηρίες που οδηγούν σε αυτά τα χωριά? Κοιτάξτε, πέρα από αυτά τα χωριά υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός δρόμων σε άλλες περιοχές, τα οποία επίσης είναι κλειστά. Έχουν σταματήσει αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες για να ανοίξουν οι δρόμοι λόγω του σκότους και για τον λόγο ότι εξακολουθεί να χιονίζει. Οπότε αύριο θα δούμε πώς συνεχίζει ο καιρός, παρόλο που μας έχουν πει από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα εξακολουθήσει να χιονίζει. Μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται οποιοδήποτε πρόβλημα. Σε επικοινωνία που υπάρχει με τους κοινοτάρχες, φαίνεται ότι οι κάτοικοι των χωριών, λόγω του ότι υπήρχε μια προκαταρκτική ενημέρωση, έχουν εφοδιαστεί με τα απαραίτητα. Οπότε μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται οποιοδήποτε πρόβλημα. Πάμε αμέσως και στην εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, την κυρία Λίζα Κεμιτζή. Κυρία Κεμιτζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και εσείς στον αγώνα, έτσι? Στον αγώνα η πυροσβεστική υπηρεσία από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή τη στιγμή έχει ανταποκριθεί σε 67 κλήσεις και συνεχίζει να παρέχει βοήθεια. 67 κλήσεις που αφορούσαν σε τι, κυρία Κεμιτζή? Οι κλήσεις αυτές αφορούσαν μετακίνηση αντικειμένων και δέντρων τα οποία είχαν αποκοπεί, και αντικειμένων όταν λέμε εννοούμε ντεπόζιτα που ήταν σε σταράτσες και είχαν πέσει στους δρόμους, αντένες. Βλέπουμε να προσθέσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, βλέπουμε πλάνα από τέτοια περιστατικά τα οποία καταγράψαμε το πρωί. Ήταν αντικείμενα και πρόχειρα υποστατικά τα οποία δεν ήταν στερεωμένα, κάτι το οποίο παρακαλούμε το κοινό με την πρώτη ευκαιρία να στερεώσει αυτά τα αντικείμενα, όχι βέβαια αυτές τις μέρες που είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και οι δυνατοί ανέμοι επικρατούν, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο αυτά όλα θα ήταν καλά να στερεωθούν. Επίσης παραχέθηκε βοήθεια σε άτομα τα οποία τα οχήματα τους είχαν ακινητοποιηθεί στα χιόνια. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα ουσιαστικά προβλήματα από την πρώτη γραμμή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χαράλαμπο Κωνσταντινίδη, τον κοινοτάρχη του Μονιάτη. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω για αρχή να μου περιγράψετε την κατάσταση που επικρατεί τώρα στην περιοχή σας. Στην περιοχή μας τώρα έχει σταματήσει η ραφιά χιονάπτωση. Απλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι με τους δυνατούς ανέμους, οι οποίοι μας έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, αλλά επειδή είμαστε σε ετοιμότητα τα αντιμετωπίζουμε. Για να καταλάβετε, τώρα βρίσκομαι σε επεισόδιο το οποίο προσπαθούμε να απομακρύνουμε κάποιο δέντρο το οποίο έχει πέσει πάνω σε υποστατικό. Και δεν ήταν το μόνο που έπεσε σήμερα? Σίγουρα, ναι. Από τις πρωινές ώρες έχουμε ξεκινήσει με αυτόν τα επεισόδια. Είχαμε διακοπή ρεύματος, ήταν πανέτοιμες οι υπηρεσίες, οι οποίες μας έχουν βοηθήσει και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι έτοιμοι στην ανταπόκριση. Τώρα χιόνια είχαμε, κυρίες και κύριοι, και στα ημιωρινά. Πάμε αμέσως στον κοινοτάρχη της Ευρύχου, τον κύριο Ξενάκη Ξενοφόντος. Κύριε Ξενοφόντος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χιόνια και προβλήματα, κάτι για το οποίο δεν είστε συνηθισμένοι εσείς στα ημιωρινά. Βεβαίως, φυσικά, εντάξει, είμαστε, αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο έτσι μια μικρή χιονόπτωση. Σήμερα όμως πραγματικά η χιονόπτωση έχει ξεκινήσει από το πρωί και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Ποια είναι τα προβλήματα που καταγράφηκαν σήμερα? Τα προβλήματα σήμερα ήταν αποκοπή δέντρων και διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς επίσης και διάφορες μετακινήσεις υλοποιημένο για τις βασικές τους ανάγκες. Τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιλαμβάνομαι ότι ήταν επόμενο να σημειωθούν μετά από αυτή την κακοκαιρία. Είναι κάτι φυσιολογικό, θα έλεγα, με αυτά τα κρύα καιρικά φαινόμενα. Αυτή την ώρα που μιλούμε υπάρχουν ακόμα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση? Υπάρχουν ορισμένα, παγκύπρια. Στη Λεμεσόν υπάρχει μόνο έναν.
στο χωριό Προφήτης Ηλίας, το οποίο δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να επιδιορθώσουμε απόψε. Ο λόγος είναι γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στο χωριό. Το συνεργείο το οποίο κατευθυνόταν εκεί επαγγελεύτηκε λόγω των καιρικών συνθήκων. Αναγκάστηκε η αστυνομία να παρέμβει για να μεταφέρει πίσω στη Λεμεσόν το προσωπικό μας, το συνεργείο. Και η αστυνομία δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε λόγω του επικίνδυνου της κατάστασης. Ναι, είναι... Δυστυχώς το χωριό αυτόν απόψε θα μείνει χωρίς ρεύμα. Δυστυχώς. Θα είναι το μόνο χωριό που θα μείνει χωρίς ρεύμα. Υπάρχουν ορισμένα στη Λεμεσόν, ναι, στην επαρχία Λεμεσού, ναι. Υπάρχουν ορισμένα άλλα προβλήματα, τα οποία όμως πιστεύουμε ότι θα επισκευάσουμε απόψε. Στα Λεύκαρα είχαμε σήμερα επανειλημμένα στην ίδια περιοχή αλλεπάλληλες βλάβες. Μέχρι πριν από λίγο υπήρχε ακόμα διακοπή. Είχε επισκευαστεί νωρίτερα, όμως έχει επισυμβεί νέα βλάβη. Είχε επισυμβεί νέα βλάβη, ξανά στις 5:20 το απόγευμα. Στο χωριό Νίκο στη Μαραθάσαν, μέχρι πριν από 45 λεπτά υπήρχε διακοπή, όπως επίσης και στην Κακοπετρία. Βέβαια, σήμερα υπήρξαν ορισμένες άλλες παγκύπρια. Είχαμε στην Αχέλιαν, βόρεια της περιοχής του χωριού Πύργου στη Λεμεσόν, και βέβαια η μεγαλύτερη ήταν στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού, η οποία είχε συμβεί γύρω στις 10 το πρωί.